κέικ σοκολάτας. Κατά έναν περίεργο τρόπο, δεν έχω φτιάξει ποτέ κλασικό κέικ σοκολάτας. Και όλοι αναζητάτε πώς μπορείτε να φτιάξετε το πιο σοκολατένιο κέικ. Και σήμερα θα σας δώσω τη συνταγή, οπότε πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά. Για το κέικ σοκολάτας θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, 400 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, ένα κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, μία πρέζα αλάτι, 100 γραμμάρια κακάο, 400 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 4 αυγά μεσαία σε θερμοκρασία δωματίου και 300 γραμμάρια γάλα. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε κακάο, ζάχαρη άχνη και 100 γραμμάρια κουβερτούρα λιωμένη. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, αλλά και τα απλά θέλουν προσοχή. Που σημαίνει ότι για να φτιάξουμε ένα κέικ σοκολάτας και να είναι πραγματικά αφράτο και τέλειο, πρέπει να δώσουμε προσοχή στη λεπτομέρεια. Λεπτομέρεια νούμερο 1. Το βούτυρό μας είναι πάντα σε θερμοκρασία δωματίου. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να βάλετε βούτυρο και θέλετε να κάνετε μια πιο οικονομική συνταγή, μπορείτε βάζοντας μαργαρίνη. Αλλά με το βούτυρο το κέικ σοκολάτας θα έχει πιο πλούσια γεύση. Η αλήθεια είναι. Αλλά μπορείτε να βάλετε και μαργαρίνη. Οπότε, ρίχνουμε το βούτυράκι μας μέσα στο μίξερ και όπως βλέπετε είναι όντως σε θερμοκρασία δωματίου, γιατί όταν το βούτυρο κόβεται με το κουταλάκι τόσο εύκολα, σημαίνει πως είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Γιατί άμα δεν βάλουμε το βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, τι θα γίνει? Δεν με απαντάτε. Εντάξει λοιπόν, θα σας πω εγώ τι θα γίνει. Άμα δεν το βάλουμε σε θερμοκρασία δωματίου, δεν θα φρατέψει καλά μαζί με τη ζάχαρη. Δεν θα λιώσει η ζάχαρη, οπότε δεν θα πάρει το πρώτο αφράτεμα το κέικ σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Ρίχνουμε μέσα τη ζαχαρίτσα μας, θα ρίξουμε μέσα και τη βανίλια μας. Άμα δεν θέλετε να βάλετε βανίλια σιρόπι, μπορείτε να βάλετε σε σκόνη, δουλεύει μια χαρά. Και θα βάλουμε και μία πρέζα αλάτι. Εδώ. Τώρα, κλείνουμε το μίξερ. Είναι πολύ σημαντικό και ξεχνάμε ότι το μίξερ υπάρχει δίπλα μας για τουλάχιστον 5 λεπτάκια. Φεύγω, πάω να πιω ένα σπρεσάκι και έρχομαι. Σε πειράζει που θα πιω εσπρέσο? Όχι. Να πιω κάτι άλλο μου θες. Τα λέμε πίσω σε 5 λεπτά, μπορείς να θες και εσύ να πας για ένα καφέ. Και εσείς παιδιά, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Και μετά από έναν καλό εσπρέσο και αφού αφρατέψει το μείγμα μας, ήρθε η ώρα να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Θα ενώσουμε το κακάο μας με το αλεύρι μας. Εδώ. Θέλουμε ένα καλό κακάο, μια καλή ποιότητα κακάο. Το να σλέτε ζέρτ κάνει μια χαρά. Μπορείτε να βάλετε αυτό. Και ανακατεύουμε πολύ καλά το αλεύρι μαζί με το κακάο. Εδώ. Τέλεια. Τώρα, ρίχνουμε 2 κουταλιές γεμάτες της σούπας. Μπορείτε να ρίξετε και 3 θα ρίξω, 2. 3 κουταλιές της σούπας από το μείγμα κακάο, αλεύρι μέσα στο βούτυρό μας. Και συνεχίζουμε το ανακάτεμα εδώ. Και σιγά σιγά στο μείγμα μας θα προσθέσουμε ένα-ένα τα αυγουλάκια μας. Είναι απαραίτητο τα αυγά και αυτά να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Σε περίπτωση που ρίξουμε παγωμένα αυγά μέσα, κατευθείαν θα παγώσει το βούτυρο, οπότε ό,τι κάναμε ως τώρα πάει χαμένο. Λοιπόν, ένα-ένα τα αυγουλάκια μέσα και με το που απορροφηθεί το ένα, ρίχνουμε το επόμενο. Ένα. Απορροφήθηκε. Πώς το βλέπετε? Σχεδόν. 2. Τρία. Τέσσερα. Τέλεια. Και κοιτάξτε εδώ. Έχουμε αυτό το υπέροχο μείγμα. Ρίχνουμε άλλες 3 κουταλιές της σούπας από το αλεύρι. 1, 2, 3. Και θα προσθέσουμε όλο μας το γάλα μέσα. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα κακαόδεντρα
πιθανότατα θα έχουν εξαφανιστεί μέχρι το 2050 εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Η μεγαλύτερη παραγωγή κακάο προέρχεται από την ακτή Ελεφαντοστού και την Γκάνα. Το κακάο χρειάζεται κατάλληλες συνθήκες υγρασίας και βροχοπτώσεων, όμως το κλίμα της Δυτικής Αφρικής γίνεται πιο θερμό. Επιστήμονες στην Αμερική μελετούν μία γενετική μετάλλαξη που ενδεχομένως να κάνει πιο ανθεκτικούς τους καρπούς του κακάο και θα μπορέσουν έτσι να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά του. Και με το που ομογενοποιηθούν όλα μας τα υλικά, βγάζουμε το μίξερ εδώ, πάνω αυτά πίσω, τελειώσαμε, πάει αυτό στην άκρη, εδώ, και ρίχνουμε όλο το υπόλοιπο μείγμα από τα αλεύρι και το κακάο μέσα. Τώρα, οι κινήσεις μας πρέπει να είναι πάρα πολύ απαλές και με μία κουτάλα. Ανακατεύουμε όλα μας τα υλικά. Δεν θέλουμε να δουλέψουμε πολύ τη γλουτένη μέσα στα αλεύρι για να μην βγει μαστιχωτό το κέικ μας. Θέλουμε να βγει αφράτο, οπότε γι' αυτό το λόγο ανακατεύουμε με την κουτάλα. Εδώ. Και κοιτάξτε εδώ ένα μείγμα για κέικ. Το βλέπετε. Είναι καταπληκτικό. Το βλέπετε. Αυτό ήταν. Τώρα, έχω βούτυρο κακαώσει. Μία φόρμα 28 εκατοστών με τρύπα στη μέση. Είναι το κλασικό σκεύος που κάνουμε το παραδοσιακό μαμαδίστικο κέικ, οπότε δεν θα τα αλλάξω. Αυτό θα χρησιμοποιήσω. Γιατί βάζουμε κακάο και δεν βάζουμε αλεύρι? Γιατί άμα βάλουμε αλεύρι θα έχουμε άσπρα σημάδια στο τέλος του κέικ μας όταν το ξεφορμάρουμε. Δεν θέλουμε άσπρα σημάδια, θέλουμε να φαίνεται σοκολατένιο. Οπότε γι' αυτό το λόγο βάζουμε κακάο. Τώρα, άμα δεν έχουμε ανακατέψει 100% το αλεύρι μέσα στο μείγμα, δεν μας πειράζει. Και λίγο αλεύρι να μείνει, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Δεν είμαστε ψυχαναγκαστικοί να τα ανακατέψουμε, γιατί τι θα γίνει, θα παρανακατέψουμε το μείγμα και θα πέσει ο όγκος από το κέικ και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Τώρα, αδειάζουμε όλο το μείγμα. Κοιτάξτε το μείγμα, το βλέπετε. Φανταστικό. Αδειάζουμε όλο το μείγμα στη φόρμα μας. Εδώ. Το κλασικό μαμαδίστικο κέικ. Βέβαια, το κλασικό μαμαδίστικο κέικ γινόταν με σπορέλαιο. Μπορείτε να βάλετε και σπορέλαιο, απλά αλλάζει όλη η διαδικασία. Ουσιαστικά πρέπει να φρατέψουμε τη ζάχαρη μαζί με τα αυγά και μετά να ρίξουμε το σπορέλαιο μέσα. Αλλάζει η διαδικασία του μίξερ, δεν είναι ακριβώς η ίδια. Πρέπει να φρατέψουμε τα αυγά μαζί με τη ζάχαρη εφόσον βάλουμε σπορέλαιο και στο τέλος να ρίξουμε το σπορέλαιο και όλα τα υπόλοιπα υλικά. Αλλά εμάς μας αρέσει να παίρνουμε τις κλασικές συνταγές και να τις κάνουμε καλύτερες. Έχετε και τις δύο εναλλακτικές. Βέβαια, κάποιος μπορεί να θέλει να κάνει πιο οικονομική συνταγή. Αυτό είναι πάρα πολύ σεβαστό. Οπότε γι' αυτό το λόγο σας δίνω και τις τρεις εκδοχές: μαργαρίνη, σπορέλαιο και βούτυρο. Δηλαδή, η μαργαρίνη κάνετε ακριβώς το ίδιο πράγμα ότι κάναμε εδώ πέρα. Απλά αντί για βούτυρο βάζετε μαργαρίνη. Με το σπορέλαιο, απλά ξεκινάμε με αφράτεμα αυγά μαζί με ζάχαρη. Στη συνέχεια προσθέτουμε το σπορέλαιο και όλα τα υπόλοιπα υλικά. Και τα τρία δουλεύουν, αλλά και τα τρία έχουν λίγο διαφορετικό αποτέλεσμα. Με καλύτερο αποτέλεσμα σίγουρα αυτό με το βούτυρο. Τώρα, ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος σε 180 βαθμούς. Ψηλά-ψηλά η σχάρα, βάζουμε μέσα. Και ψήνουμε για μία ωρίτσα. Σε μία ωρίτσα θα αφήσουμε να κρυώσει λίγο το κέικ μας, θα ξεφορμάνουμε και θα κόψουμε κομμάτι. Αν δεν φουσκώνει το κέικ, μπορεί να μην το ψήσατε στη σωστή θερμοκρασία ή ανοιγοκλείσατε πολλές φορές την πόρτα του φούρνου για να το τσεκάρετε. Μπορεί τα υλικά σας να μην βρίσκονταν σε θερμοκρασία δωματίου όταν αρχίσατε να ετοιμάζετε το μείγμα ή να χρησιμοποιήσατε φόρμα μικρότερη ή μεγαλύτερη από αυτήν που αναγραφόταν στη συνταγή. Και το κέικ μας είναι έτοιμο. Το έχουμε ξεφορμάρει. Είναι έτοιμο να το σερβίρουμε. Να βάλω άχνη ζάχαρη ή να βάλω κακάο? Και τα δύο. Και τα δύο. Γιατί πολύ, πολύ, ε. Όχι, να σας πω κάτι. Εγώ σέβομαι την άποψη του φίλου μας του Ιωνάθαν. Οπότε θα βάλω και τα δύο. Μου αρέσει πάρα. Λοιπόν, θα χωρίσω το κέικ στη μέση για να φροντίσω να είναι ευθεία η γραμμή του όλου πράγματος. Και μόλις κάνουμε αυτό, θα γυρίσουμε από την άλλη και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα ρίξουμε κακάο στο υπόλοιπο. Α, Ιωνάθαν, είχες δίκιο τελικά. Κάναμε black and white. Wow! Δεν κακό. Δεν το κάνει ποτέ. Ιωνάθαν, πολύ καλός. Τώρα όμως από πού να κόψω? Από εδώ ή από εδώ? Τι και από τα δύο?
ξέρω πώς το έκανα αυτό. Αλήθεια σας λέω. Συνήθως δεν ακούω τον Ιωνάθαν. Αυτά που μου λέει. Εδώ. Και εδώ. Κοιτάξτε πόσο φανταστικό που έχει γίνει. Οπότε θα πάρω μία φέτα άσπρη, μία φέτα μαύρη. Είχε λίγο άσπρο. Μία φέτα άσπρη, μία φέτα μαύρη. Αλλά κοιτάξτε μέσα πόσο αφράτο είναι το κέικ, το βλέπετε. Και επειδή κάνουμε πολύ σοβαρή δουλειά όπως πάντα, λιωμένη σοκολάτα θα ρίξουμε από πάνω. Έτσι να το κάνουμε λίγο της υπερβολής. Το υπέροχο κέικ σοκολάτας μας είναι εδώ. Και βουαλά. Για το κέικ σοκολάτας, βάζουμε στον κάδο του μίξερ το βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, προσθέτουμε τη ζάχαρη, το εκχύλισμα βανίλιας, το αλάτι και χτυπάμε με το σύρμα τουλάχιστον για 5 λεπτά σε δυνατή ταχύτητα μέχρι να αφρατέψουν τα υλικά. Ανακατεύουμε σε ένα μπολ το κακάο με το αλεύρι. Ρίχνουμε στον κάδο του μίξερ 2 με 3 κουταλιές από το μείγμα με το αλεύρι και το κακάο. Συνεχίζουμε να χτυπάμε και προσθέτουμε ένα-ένα τα αυγά. Ρίχνουμε άλλες 3 κουταλιές από το μείγμα με το αλεύρι και το κακάο. Προσθέτουμε το γάλα και συνεχίζουμε να χτυπάμε. Αφαιρούμε τον κάδο, προσθέτουμε το υπόλοιπο μείγμα με το αλεύρι και το κακάο και ανακατεύουμε με μία κουτάλα μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Βουτυρώνουμε και πασπαλίζουμε με κακάο μία φόρμα του κέικ με τρύπα στη μέση και απλώνουμε το σοκολατένιο μείγμα. Ψήνουμε το κέικ σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για μία ώρα. Αφού ψηθεί, το ξεφορμάρουμε και το αφήνουμε σε μία σχάρα να κρυώσει. Πασπαλίζουμε το κέικ σοκολάτας με κακάο και άχνη ζάχαρη. Το κόβουμε σε κομμάτια, ρίχνουμε λιωμένη σοκολάτα και σερβίρουμε. Όπως βλέπετε, η σωστή υφή πρέπει να έχει αυτό το κέικ, πρέπει να είναι αυτή ακριβώς που βλέπετε εδώ πέρα. Εξαφανίζεται στο στόμα, δεν χρειάζεται να δαγκώσεις, το μόνο που θες είναι κάπου να βουτήξεις και να το ευχαριστηθείς. Φανταστική συνταγή, πολύ απλή, να τη φτιάξετε και να μου στείλετε φωτογραφίες. Συνεχίζουμε.